Πάμε στα του καιρού. Ναι, ο καιρός ο οποίος αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Βασικά χιόνια, με θυελώδεις ανέμους, βροχές, καταιγίδες. Από όλα θα έχει. Ακριβώς. Και ο μηχανισμός ο κρατικός επιφυλακεί, διότι από τις 4 και μετά θα έρθει το κύμα κακοκαιρίας. Βλέπουμε την Έλληνα Χελβατζόγλου, η οποία θα μας πει. Με το ζόρι στέκεται όρθια. Της φυσάει ο αέρας στο κόκκινο μαλλί, το ωραίο. Πες μας, Έλενα, πού βρίσκεσαι και τι γίνεται πίσω σου. Βλέπουμε αλατιέρες και χιονιστικά. Καλή σας ημέρα, βρισκόμαστε στην Κοζάνη. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει περίπου 3 βαθμούς Κελσίου. Από νωρίς το πρωί βρέχει, αυτή τη στιγμή ρίχνει χιονόνερο. Επίσης φυσάει αρκετά, νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας από το μαγλί μου, το οποίο πηγαίνει πέρα δόθε αρκετά. Φυσάει πάρα πολύ, θυελώδεις οι άνεμοι. Πίσω μου βρίσκονται 2 από τα χιονιστικά του Δήμου Κοζάνης, τα οποία βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς σήμερα περιμένουμε χιονοπτώσεις και στη Κοζάνη και γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε όλη την Μακεδονία. Τα χιονιστικά λοιπόν βρίσκονται σε διάφορα σημεία, έτσι ώστε να καθαρίσουν τους δρόμους και να μην υπάρχουν προβλήματα, να μπορούν οι οδηγοί να κινηθούν κανονικά. Οπωσδήποτε πρέπει οι οδηγοί να βάλουν αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους. Σήμερα λοιπόν από το μεσημέρι και μετά η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει αρκετά, θα αγγίξει τους 0 βαθμούς Κελσίου και εδώ στη Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στην Θεσσαλονίκη από αργά το βράδυ αλλά και αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και στο μεταξύ οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για να προλάβουν οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει από τις χιονοπτώσεις. Εμείς βλέπουμε και ζωντανή εικόνα από webcam από το κέντρο της πόλης της Φλόρινας όπου αυτή την ώρα χιονίζει. Το βλέπετε και στις οθόνες σας. Ξεκίνησε 9 παρα 5 η χιονόπτωση στη Φλόρινα και από εκεί θα κατέβει. Από βόρεια, έτσι. Και από εκεί θα κατέβει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μέχρι τη Λαμία. Το βόρειο κομμάτι της Ελλάδας ξεκινά ήδη δηλαδή, η κακοκαιρία και μετά όντως θα πάει και θα σταματήσει κάπου στα όρια της Λαμίας. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, Έλενα, οπότε σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μετακινήσει και θα ξανασυνδεθούμε στη συνέχεια. Να πάμε τώρα στην Αράχοβα. Εκεί είναι η άλλη όψη του χειμώνα. Εκεί το περιμένουν και το θέλουν το χιόνι. Το περιμένουν, έχουν και το χιονοδρομικό. Περιμένουν πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν. Ο κύριος Σταθάς, ο Δήμαρχος. Καλημέρα. Α, είναι πάνω στο τελεφερίκ. Καλημέρα σας και στο διαδίκτυο μας στο Κεντρονομικό Κέντρο Παναγιώτου. Είναι το μοναδικό που είναι ανοιχτό στην Νότια Ελλάδα. Έχουμε χιόνι. Τώρα, όπως βλέπετε, σιγά-σιγά μπαίνει καιρό και εδώ στο βουνό. Θα ρίξει χιόνι μετά το μεσημέρι. Γιατί το χιόνι το πονάει και για να καλωσορίσει ο κόσμος, αλλά το πονάει και εμείς για να έχουμε το νερό καλοκαίρι. Το καλοκαίρι νερό για το όμορφο νερό. Αν δεν πέφτει χιόνι εδώ τώρα καθόλου. Σωστό, γιατί το χιόνι χρειάζεται και για τις καλλιέργειες, χρειάζεται και για το νερό που πίνουμε όλοι μας. Ακριβώς. Έχει καθυστερήσει φέτος. Είναι για όλα χρειάζεται. Ήδη βλέπουμε κόσμο, έτσι, ο οποίος έχει πάει από νωρίς το πρωί. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Μα δείτε από εδώ πέρα, κάνουν σκι ήδη ο κόσμος. Εδώ πέρα έχουν και σχεδόν γεμάτο χιονοδρομικό. Και αύριο πάλι θα είναι γεμάτο. Είναι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, δεν κλείνουν ποτέ εδώ πέρα οι δρόμοι μας από την Εθνική Οδό μέχρι πάνω το χιονοδρομικό. Είναι πάντα ανοιχτή και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει εδώ πέρα να περάσει όμορφα, να διασκεδάσει. Γιατί μην ξεχνάμε, 2 χρόνια ήμασταν κλειστοί μέσα με COVID. Είχε το βουνό χιόνι και δεν μπορούσε ο κόσμο να έρθει εδώ πέρα να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα. Και με κλείστε μέσα, μην ξεχνάσουν τέτοιε καταστάσει. Αυτό και λέμε το βασικό τραπέζι στον κόσμο να έχει υγεία. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την πολύ ωραία εικόνα κιόλας. Να πάνε όλα καλά, να έρθει ο κόσμος να περάσει όμορφα. Αυτό Σαββατοκύριακο. Και αφού μας λέει ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί και αύριο παρά το γεγονός ότι θα χιονίσει σήμερα το απόγευμα. Είναι μια πολύ όμορφη εκδρομή. Λοιπόν, να είστε καλά, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το χιόνι θα πέσει ψηλά, δεν πέφτει χαμηλά στου δρόμου για να έχει πρόβλημα. Σωστά. Ψηλά στο βουνό. Λοιπόν, να είστε καλά. Υπάρχει και μια Ελληνίδα η οποία ταλαιπωρήθηκε όμως στο εξωτερικό βέβαια από το κύμα χιονιά που έχει χτυπήσει τη Βόρεια Ελλάδα. Η Βόρεια Ευρώπη ανελαίητα τις τελευταίες μέρες. Ναι, στην Νορβηγία κλείσαν να πούμε τα αεροδρόμια τις προηγούμενες ημέρες. Το ύψος του χιονιού βλέπεις ότι φτάνει πάνω από τα 2 μέτρα και είναι κυριολεκτικό αυτό που λέμε. Μαργαρίτα Ράπτη, λοιπόν, μαζί μας από την Φιλανδία, να μας δώσεις το ρεπορτάζ, αν μπορείς. Αυτό πίσω είναι ένα θαμμένο αυτοκίνητο. Αν καταλαβαίνουμε καλά, όχι, τι είναι. Όχι, για όχι, απλά είναι. Χιόνισε την Τετάρτη πάρα πολύ. Είχε φτάσει στο χιόνι μέχρι 2 μέτρα. Αλλά ελάτε λίγο μαζί μας. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Εσείς τώρα για να φτάσετε εκεί, καθώς περπατάτε, να μας πείτε, περάσατε μια περιπέτεια, έτσι, γιατί ήταν κλειστά τα αεροδρόμια. Τι συνέβη? Ήταν κλειστά τα αεροδρόμια την Τετάρτη. Ο κόσμος δεν μπορούσε να βγει από τα σπίτια τους. Αποκλειστήκαν όλοι. Αυτό είναι το σπίτι της φίλης μου, όπως βλέπετε. Και αυτό εκεί πέρα βλέπετε το βουνελάκι. Ναι. Είναι το αμάξι της φίλης μου. Α, ναι. Δεν το ξεχωρίζεις πάντως, η αλήθεια είναι.
Ναι, ναι. Δεν φαίνεται καλά. Εσείς πώς φτάσατε εκεί, λοιπόν, για πείτε μας. Εγώ ξεκίνησα από την Ελλάδα και πότε ήτανε, Τετάρτη, μέσω της Πολωνίας. Αλλά δυστυχώς κλείσανε όλα τα αεροδρόμια και κατάφερα και έφτασα χθες. Άρα έχει ανοίξει τώρα, έτσι, το αεροδρόμιο. Ναι, στο Όσλο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για χιόνι, κύριε Πιταρά, νομίζω ότι αυτές οι εικόνες είναι χιόνι. Δεν κάνεις και τίποτα. Κλεισμένο στο σπίτι μπορείς να είσαι μόνο. Άντε να βγεις να περπατήσεις λίγο, δεν κινείται φίλο εκεί, όπως βλέπεις. Μου είπε η φίλη μου ότι ξεκίνησε από Δευτέρα και Τετάρτη πρωί μέχρι το βράδυ δεν μπορούσα να πάω ούτε μέχρι το σούπερ μάρκετ. Είχε τόσο πολύ χιόνι. Μάλιστα. Άρα επιλέξατε ωραία εποχή για να πάτε για διακοπές, έτσι. Μια χαρά θα περάσουν. Παρέα, είναι ωραία θα περάσουν. Ταλαιπωρήθηκε λίγο βέβαια, αλλά εντάξει, θα αποζημιωθεί τώρα. Ήθελα να σας πω ότι έχει μείον 14 βαθμούς, κάνει πάρα πολύ κρύο. Μείον 14. Αλλά είναι φανταστικά. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Για να ξαναδούμε λίγο την εικόνα από τη Φλόρινα, γιατί έτσι είναι πολύ ωραία. Έχουμε και εμείς ωραίες εικόνες εδώ. Στη Φλόρινα ρίχνει λίγο χιονάκια, όχι τόσο πολύ βέβαια, αλλά νομίζω θα ενταθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Μα τις επόμενες ώρες είναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Ματίνα Μπέρου, την καλή φίλη μετεωρολόγο του σταθμού μας, να μας πει πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Όντως από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε κυρίως τις χιονοπτώσεις σήμερα. Βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε και βροχές σήμερα, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τα βόρεια-βόρειο-δυτικά. Σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα και τα φαινόμενα, οι βροχές, θα συνεχίσουν μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Οι χιονοπτώσεις τώρα ξεκινάνε από σήμερα το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά και βαθμιαία θα κατέβουν και νοτιότερα. Και έτσι θα έχουμε χιονοπτώσεις και στα κεντρικά ορεινά, αλλά και στα ημιορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τώρα θα χιονίσει σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, στα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας, τα ορεινά της Ηπείρου, της Τερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Mm-hmm. Την Κυριακή σιγά σιγά θα αρχίσουν να σταματάνε οι χιονοπτώσεις στα βόρεια, θα συνεχιστούν όμως στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Τερεάς, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Μέχρι το βράδυ θα έχουν εξασθενήσει όμως. Επίσης την Κυριακή περιμένουμε βροχές στο Ανατολικό και κυρίως στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο, καταιγίδες από το μεσημέρι. Και να δούμε και τους ανέμους. Οι άνεμοι οποίοι θα είναι ισχυροί από πότε, από την Κυριακή ή από σήμερα? Από σήμερα θα είναι θυελλώδεις από το μεσημέρι, θα αρχίσουν να έχουν βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν τα 7 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο μέχρι 8, ενώ το βράδυ θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα φτάνουν αύριο την Κυριακή στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Υπηρετικά τα 8 με 9 μποφόρ, θα αρχίσουν να εξασθενούν από το βράδυ της Δευτέρας. Mm-hmm. Θα διατηρηθούν δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα. Ακόμα, η θερμοκρασία αναμένεται από σήμερα το βράδυ να σημειώσει ραγδαία πτώση. Μέχρι και σήμερα όμως, εντάξει, στα βόρεια θα φτάνει τους 10 με 11 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάνει μέχρι και τους 20. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σήμερα μέχρι 21 τοπικά. Όπως είπαμε λοιπόν, από σήμερα το βράδυ θα αρχίσει η πτώση της θερμοκρασίας. Αύριο στα βόρεια δεν θα ξεπερνάει τους 8 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 13 βαθμούς και στα νησιά τους 14, στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, που είπαμε ότι θα έχουμε και τις καταιγίδες, θα φτάνει μέχρι και τους 18 μάλιστα, βαθμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, Ματίνα, άρα... θα διατηρηθεί, ναι, το κρύο, ναι, ναι, και από την Τρίτη απλά θα έχουν φύγει τα φαινόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να δω πώς θα γυρίσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τις πέτσες με 8 και 9 μποφόρ. Ο δικός. Οι περισσότεροι πια ο δικός, νομίζω.